Είμαι πληροφόρος που έχω διευθυντή του σχολείου. Κάποιο παιδάκι που έκανε το τεστ το μοριακό φαίνεται ότι είναι θετικό. Φυσικά αυτό θα επαναληφθεί για να είμαστε σίγουροι ότι όντως είναι ακριβώς έτσι. Οι δύο τάξεις που έχουν το πρόημα, δύο έκτες του 7ου σχολείου, κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση. Σύμφωνα με τα οριζόμενα από το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Για να υπάρχει και φυσικαλισμός της κοινωνίας μας και της μαθητικής κοινότητας, έχουμε ζητήσει από το νοσοκομείο Χίου να κάνουν τα παιδιά και όσοι παιδικοί το επιθυμούν το μοριακό τεστ. Από ό,τι γνωρίζω μέχρι τώρα, το νοσοκομείο είναι θετικό σε αυτή την κατεύθυνση. Οπότε θα προχωρήσουμε πιθανόν και από αύριο σε αυτή τη διαδικασία. Τα δύο αυτά τμήματα μέχρι πότε θα είναι κλειστά και αν μετά θα υπάρξει παράταση σε περίπτωση που είναι αυτό θετικό. Θα είναι μέχρι τις 26 του Φλεβάρι. Από εκεί πέρα θα δούμε τις εξέλιξεις. Δεν μπορούμε καν να προδικάσουμε ή να πούμε κάτι το οποίο θα είναι στην πραγματικότητα αυτό που εμείς θέλουμε και επιζητούμε. Όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα, τις υπόλοιπες τάξεις του συγκεκριμένου σχολείου, δεν υπάρχει κάποια άλλη πρόβλεψη, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει λόγο, διότι η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός δεν έχει έρθει σε επαφή με παιδιά των άλλων τάξεων, συνεπώς δεν νομίζουμε ότι υπάρχει θέμα. Αυτά πάντα με αυτά τα οποία προβλέπει το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Για τα αδέρφια παιδιών που βρίσκονται στην έκτη τάξη, για παράδειγμα, προβλέπετε κάτι? Τα παιδιά αυτά παραμένουν στο σπίτι και θα κάνουν μάθημα με την εκπαίδευση. Και αυτά. Και αυτά. Βέβαια, γιατί η οικογένεια πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας της.